και τις αποφάσεις του Υπουργικού. Στο να καταστεί η πυροσβεστική πιο ευέλικτη, ώστε να δρά άμεσα και ανεξάρτητα, χωρίς καθυστερήσεις, να γίνει δηλαδή πιο αποτελεσματική στον τρόπο λειτουργίας της και η οποία ουσιαστικά οριοθετεί την αυτονόμησή της από την αστυνομία. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία ουσιαστικά υλοποιούν μια από τις προτεραιότητες και εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Στα νομοσχέδια ρυθμίζεται η νέα δομή την οποία θα έχει η πυροσβεστική, τα καθήκοντα και οι εξουσίες τις οποίες θα ασκούν, τα σύγχρονα και αξιόπιστα κριτήρια πρόσληψης των πυροσβεστών, οι διαδικασίες προαγωγής, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η πυροσβεστική, πια σαν έναν αυτόνομο σώμα, μακριά από την αστυνομία. Έχει επιτρέψετε μου απλώς. Παράλληλα, στην προηγούμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, την τελευταία συνεδρία, είχε εγκριθεί και ακόμα ένα νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνεται στην ίδια δέσμη, που αφορά τους εθελοντές πυροσβέστες. Μια ρύθμιση η οποία έρχεται ουσιαστικά να κατοχυρώσει από τη μια την ασφάλεια των εθελοντών πυροσβεστών, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι, όπως για παράδειγμα σε πολλές από τις μεγάλες πυρκαγιές, πολίτες προτρέχουν εθελοντικά να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της πυροσβεστικής και του τμήματος δασών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έτσι τώρα αυτά τα άτομα θα είναι πια οργανωμένοι, εκπαιδευμένοι, με συγκροτημένες ομάδες, σε συνεργασία μαζί με τα μόνιμα στελέχη της πυροσβεστικής, σε κανόνες ασφάλειας και για τους ιδίους, θα μπορούν να προσφέρουν αυτήν την εθελοντική προσφορά, η οποία είναι, θα έλεγα, αναγκαία σε κάθε περίπτωση που έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Αξιοποίηση πολιτών δηλαδή. Βεβαίως, και είναι μια, θα έλεγα, πρωτοποριακή ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά έρχεται να κατοχυρώσει και να διασφαλίσει την ασφαλή συμμετοχή των εθελοντών σε οργανωμένες, θα έλεγα, υπηρεσίες, υποχρεώσεις, τις οποίες το κράτος έχει να προσφέρει προς τον πολίτη και στην κοινωνία. Η εκτίμησή σας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι πλέον πολύ πιο αποτελεσματική. Βεβαίως, και αυτόν περιλαμβάνεται και στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία έγινε από τους εμπειρογνώμονες μετά από την πυρκαγιά στη Σολιά. Αν θυμίστε, είχαμε ορίσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι προέβη σε μια σειρά από εισηγήσεις, μέτρα. Τα πλήστα από αυτά έχουν υλοποιηθεί. Μια από αυτές τις εισηγήσεις ήταν και η αυτονόμηση της πυροσβεστικής, όπως και η κατοχύρωση των εθελοντών πυροσβεστών. Δύο ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποδοτικότερη επιτυχία της πυροσβεστικής κατά την εκτέλεση των καθηγόντων. Θα συγκεντρώσει η πυραμίδα, κύριε Υπουργέ, του πυροσβεστικού σώματος, θα γίνει. Θα έχουμε τον Αρχιπύραρχον, ο οποίος θα είναι ο διευθυντής της πυροσβεστικής, θα φέρει τον τίτλο του Αρχιπύραρχου και μετά θα είναι πιο κάτω τρεις αξιωματικοί, οι οποίοι θα είναι η βοηθή του στο βαθμό του πύραρχου, και στη συνέχεια θα ξεκινάει η δομή, η οποία θα καταλήγει μέχρι και τους τοπικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Οι πυροσβεστικοί σταθμοί, πια οι τοπικοί, θα στελεχώνονται και από μόνιμων προσωπικών και από τους εφεδρικούς πυροσβέστες, που είναι η έκτακτη ορομίσθη που έχουμε σήμερα, και οι οποίοι εφεδρικοί πυροσβέστες πια θα η πρόσληψή τους θα ρυθμίζεται με νομοθεσία, όπως ακριβώς θα ρυθμίζεται και με νομοθεσία, όπως έχω πει, και για τους εθελοντές πυροσβέστες, και με αυτούς θα οργανώνονται οι πυροσβεστικής, ειδικότερα μάλιστα έχοντας υπόψη των σημαντικών αριθμών πυρκαγιών οι οποίες παρουσιάζονται. Των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ακούσαμε και τη σχέση. Είναι... Έχοντας υπόψη την εκτίμηση της αξίας που θα γίνει από το κτηματολόγιο,